Λοιπόν, καλό απόγευμα ξανά και από μένα, μετά από αυτό το μεγάλο διάλειμμα που συμβαίνουν πάντα. Καλό είναι να γίνεται συζήτηση. Εξάλλου, σκοπός αυτών των ημερίδων είναι να καταλάβει λίγο τα προβλήματα, αυτά που ενδιαφέρει τον καθένα, να καταλάβουμε λίγο λύσεις, προσεγγίσεις και ούτω καθεξής. Οπότε δεν είναι μια τυπική, ας πούμε, παρουσίαση. Θέλουμε και τη συζήτηση. Λοιπόν, οπότε σε αυτό το απογευματινό σλότ θα δείτε ότι υπάρχουν δύο παρουσιάσεις στο πρόγραμμα, γιατί είναι λίγο διαφορετικά θέματα. Εντάξει, θα προσπαθήσω, επειδή είμαστε μισή ώρα λίγο πίσω, να τις κάνω ίσως λίγο πιο σύντομες, ούτως ώστε να είμαστε στο χρόνο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μάλλον η πρώτη παρουσίαση αφορά τα υποδείγματα πρόσβασης πληροφοριών και την εξερευνητική αναζήτηση. Άρα δηλαδή στην ουσία έχει δύο μέρη η παρουσίαση. Στην αρχή θα αναφερθώ λίγο στα χαρακτηριστικά και ανάγκες της σημερινής εποχής και μετά θα αφιερώσω ένα δεκάλεπτο για το κάθε ένα, με σκοπό κυρίως έτσι να σκεφτούμε και να δούμε κάποια πράγματα που μπορεί να μας βοηθήσουν και στο μέλλον και σε αυτά που σχεδιάζουμε και προσφέρουμε. Λοιπόν, κάποια χαρακτηριστικά και ανάγκες της σημερινής εποχής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ότι μεγάλος και αυξανόμενος όγκων ψηφιακών δεδομένων. Ενδεικτικά για τον κορονοϊό υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις ήδη. Αυξανόμενη ανοιχτότητα εγγράφων και δεδομένων. Και ακούσαμε και από τη Γεωργία για τις πολιτικές προώθησης ανοιχτότητας που υπάρχουν παντού. Προσπάθεια μετάβασης από τον ιστό των εγγράφων στον ιστό των δεδομένων. Μας μίλησε και ο Μιχάλης, ας πούμε, μας έδειξε προβλήματα συμβατότητας που υπάρχουν, αλλά θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και γενικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι και η προσπάθεια αξιοποίησης των εγγράφων και των δεδομένων μαζί. Οπότε αυτά είναι κάποια γενικά χαρακτηριστικά της σημερινής εποχής. Τώρα, ποιες είναι οι ανάγκες των ερευνητών? Θα μπορούσαμε, εγώ, ας πούμε, μια πρόταση να πω ότι πώς μπορούμε να στηρίξουμε το λεγόμενο τέταρτο επιστημονικό υπόδειγμα. Βάσει μιας κατηγοριοποίησης του Jim Gray, το τέταρτο έχει να κάνει με την δεδομενοεντατική επιστημονική ανακάλυψη. Επιγραμματικά, το πρώτο αναφέρεται στο ότι παρατηρούμε και φτιάχνουμε μια θεωρία που προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι βλέπουμε. Το δεύτερο είναι, μπορώ να φτιάξω κάποιες εξισώσεις και να τις λύσω. Το τρίτο είναι, δεν μπορώ να φτιάξω και τις εξισώσεις, είναι πολλές, θα κάνω simulation. Το τέταρτο είναι, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε αυτό. Θέλω να μπορώ να συναρμολογήσω πληροφορίες που παράγονται για να καταλάβω και ίσως για να με βοηθήσουν στην ερευνητική υπόθεση την ίδια. Εντάξει. Οπότε αυτό είναι ένα αίτημα σύγχρονο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα. Τώρα, επίσης είναι ενδιαφέρον να αναφέρω ότι αυτό δεν είναι νέο. Δηλαδή, ο Βάνεβαρ Μπούς, μηχανικός, το 1945, ο οποίος μάλιστα θεωρείται ο προφήτης του παγκόσμιου ιστού και του hypertext, ανέφερε το ίδιο πρόβλημα, ότι υπάρχουν τόσα πολλά αποτελέσματα από ερευνητές, τα οποία είναι πολύ δύσκολο για κάποιον ερευνητή να τα βρει, να τα διαβάσει, να τα καταλάβει, να θυμηθεί. Και άρα πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτό το σκοπό. Και αυτός πρότεινε το hypertext και ούτω καθεξής. Οπότε αντίστοιχα πρέπει και εμείς, νομίζω, κάθε εποχή να ξανασκεφτόμαστε τις συνθήκες, τα δεδομένα και να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να το υποστηρίξουμε καλύτερα. Λοιπόν, οπότε αξίζει λίγο να πάμε στα βασικά, δηλαδή να σκεφτούμε με ποιο τρόπο προσπελάβουμε τις πληροφορίες. Με τον όρο πρόσβαση πληροφοριών, information access, συνήθως αναφερόμαστε στο πώς τον άνθρωπο δίνουμε τη δυνατότητα να βρει και να επεξεργαστεί μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Αναφερόμαστε στη δυνατότητα έβρεσης και γενικά γενικεύει αυτός ο όρος όρους όπως αναζήτηση, ανάκτηση, πλοήγηση, εξερεύνηση κ.ο.κ. Οπότε το ερώτημά μας είναι ποιοι είναι οι βασικοί τρόποι πρόσβασης στην πληροφορία και να τα καταλάβουμε λίγο τα δυνατά και τα δύνατα σημεία, γιατί πάντα αυτό μας βοηθάει στο τι σχεδιάζουμε, τι προσφέρουμε. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε ότι είναι τρία τα γενικά. Το ένα είναι οι γλώσσες επερώτησης. Η ιδέα είναι ρωτάω τι θέλω.
Το δεύτερο είναι δομές πλοήγησης. Βλέπω κάτι και ακολουθώ ένα δρόμο, διαλέγω που πάω. Και το τρίτο, που θα αναφερθώ και στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης, είναι, θα το λέγαμε, διαδραστικές όψεις, όπου αλληλεπιδρώ με το σύστημα και ορίζω όψεις των πληροφοριών που έχει. Λοιπόν, στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα συστήματα ανάκτησης πληροφοριών, άρα οι μηχανές αναζήτησης, οι γλώσσες δομημένων επερωτήσεων, όπου έχουμε μια βάση και διατυπώνουμε κάτι οσοδήποτε πολύπλοκο θέλουμε, ακόμα και οι σύγχρονες διεπαφές φυσικής γλώσσας εντάσσονται σε αυτή τη γενικότερη κατηγορία. Ότι ρωτάω κάτι με το χύψιζε τρόπο και παίρνω κάτι πίσω. Και χρησιμοποιούμε τουλάχιστον τα δύο πρώτα παραδείγματα με αναζήτηση με κλειδιά ή δομημένες, αρκετά συχνά λιγότερο αυτά που είναι σε φυσική γλώσσα, λιγότερο ακόμα. Άρα το δεύτερο, οι δομές πλοήγησης, είναι ότι ο χρήστης βλέπει μια δομή και ακολουθεί μια πορεία και εδώ εντάσσεται το σύστημα αρχείων που έχουμε στον υπολογιστή μας, οι διάφοροι θησαυροί και λεξιλόγια που έχουμε πει, όλος ο παγκόσμιος ιστός, το βασικό του χαρακτηριστικό είναι αυτό, τα hyperlinks, και όλες οι άλλες εφαρμογές από Wikipedia, Facebook, Wikidata, λίγο πολύ, αυτό είναι το κυρίαρχο, δομές πλοήγησης. Scroll down, ας πούμε, εντάξει. Οπότε πάμε πολλά παραδείγματα από εδώ. Στο τρίτο τώρα, στις διαδραστικές όψεις, εδώ η ιδέα είναι ότι ο χρήστης αλληλεπιδρά με το σύστημα και βλέπει όψεις πολλών πληροφοριών. Εδώ εντάσσεται το faceted search, που χρησιμοποιούμε κατά κόρο, στις αγορές. Άρα βλέπουμε πάντα όψεις και είδαμε και από το search culture στην πρώτη παρουσίαση παραδείγματα. Και όλα τα όλα, πάλι οι τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να κάνουμε ανάλυση δεδομένων, business intelligence και ούτω καθεξής. Τώρα, πού συγκρίνουμε αυτά τα πράγματα, δηλαδή θα μπορούσαμε να τα συγκρίνουμε, ποιος προς τι. Ένα είναι η εκφραστικότητα, δηλαδή ποιο εύρος ερωτήσεων, στην ουσία πληροφοριακών αναγκών, μπορεί να απαντηθεί από το καθένα από αυτά. Ένα δεύτερο είναι η καθοδήγηση. Καθοδηγούνται οι χρήστες στην έκφραση των πληροφοριακών τους αναγκών, αποτρέπονται αδιέξοδα. Το τρίτο είναι αναγνωσιμότητα. Πόσο απλή είναι η διεπαφή με τον χρήστη. Είναι απλή ή απαιτεί κάποια εκπαίδευση. Και το τέταρτο είναι κλιμακωσιμότητα. Μιλάμε για μία μικρή ή κάποιες βάσεις δεδομένων. Μιλάμε για καθολικούς τρόπους πρόσβασης στην πληροφορία, ως σύνολο. Συχνά τώρα η καθοδήγηση και η αναγνωσιμότητα συνεισφέρουν σε αυτό που καμιά φορά ονομάζουμε χρηστικότητα, usability, το οποίο είναι πάντα ζητούμενο. Τώρα θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και να ορίσουμε και κάποιες κλίμακες αδρομερείς, δηλαδή για την εκφραστικότητα να πούμε το πιο χαμηλό είναι άτομο, να πάρω πληροφορία για μια μεμονωμένη οντότητα. Λίγο παραπάνω είναι λίστα, έχω μια λίστα αποτελεσμάτων. Το τρίτο έχω ένα πίνακα. Άρα έχω στήλες. Το τέταρτο είναι να κάνω και συνδέσεις. Άρα στήλες και πράγματα που δεν προϋπήρχαν στην ίδια μορφή εξ αρχής, αλλά εγώ όταν προσπελάω να τα βλέπω. Για την καθοδήγηση θα μπορούσαμε να πούμε έχω, δεν έχω. Για την αναγνωσιμότητα θα λέγαμε ότι μπορούμε να διακρίνουμε τις τεχνικές που αναφέρονται σε τεχνικούς, με τεχνικές γνώσεις, σε ειδικούς, για το πεδίο εφαρμογής, ξέρουν την ορολογία, και σε όλους. Η κλιμακωσιμότητα θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση που είπα, κάτι το εφαρμόζουμε σε μια μικρή βάση ή παντού, σε όλο το παγκόσμιο ιστό. Τώρα, αν τα βάλουμε αυτές τις κλίμακες έτσι, πολύ χοντρικά, σε μια διαφάνεια, δηλαδή έχουμε άξονες καθοδήγηση, αναγνωσιμότητα, εκφραστικότητα, κλιμακωσιμότητα και έχουμε το υψηλό και το χαμηλό, ιδανικά θα θέλαμε να έχουμε κάτι που τα πιάνει όλα. Δηλαδή να καθοδηγούμαστε, να είναι εύκολο, να μπορούμε να εκφράσουμε οτιδήποτε και να μπορούμε να το κλιμακώσουμε όσο θέλουμε. Εντάξει, αυτό είναι το ζητούμενο. Αν τώρα πάμε σε αυτό το διάγραμμα, να απεικονίσουμε λίγο από αυτά τα βασικά υποδείγματα, που τα λέω βασικά γιατί πάντα υπάρχουν και παραλλαγές και συμπληρώσεις, θα βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, οι δομημένες γλώσσες ερώτησης που είναι για ειδικούς, έχουν μεγάλη εκφραστικότητα, αλλά
χαμηλή καθόλου αναγνωσιμότητα, καθοδήγηση, ούτε και πολύ μεγάλη κλιμακωσιμότητα. Δεν έχουμε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων, ας πούμε, για τα πάντα. Η φυσική γλώσσα έχει ακόμα λιγότερη εκφραστική ικανότητα η επαφή στη φυσική γλώσσα, εντάξει, σε σχέση με αυτό που μπορείς με μια γλώσσα δομημένων επερωτήσεων. Οι δομές πλοήγησης, απ' την άλλη, η ουσία του παγκόσμιου μισθού, έχουμε καθοδήγηση, βλέπεις, αναγνωσιμότητα, κλιμακωσιμότητα, είναι ο παγκόσμιος ιστός, όμως η εκφραστικότητα είναι πολύ χαμηλή. Το faceted search που χρησιμοποιούμε στις αγορές, πτήσεις, όλα αυτά, έχει καθοδήγηση, είναι πλέον οικείο και έχει μεγαλύτερη εκφραστικότητα από ό,τι οι δομές πλοήγησης, όχι την απόλυτη του μορφή. Και τα όλα από τώρα που κάνεις και analytics, γραφικές παραστάσεις, μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο πιο πάνω. Εντάξει, την εκφραστικότητα. Η λέξη κλειδιά που χρησιμοποιούμε κατά κόρο, εντάξει, δεν μπορεί να πει στο βασικό του μοντέλο ότι έχει μια καθοδήγηση. Έχει στη συμπλήρωση του ερωτήματος κάποιες. Είναι πανεύκολο για όλους. Η εκφραστικότητα δεν είναι μεγάλη όμως. Κλιμακωσιμότητα όμως θα τις χρησιμοποιούμε για όλο τον παγκόσμιο μισθό. Τώρα, ποιο είναι το point εδώ πέρα, ποιο είναι το βασικό σημείο που γι' αυτό κάνω αυτές τις νήξεις. Είναι ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ καθοδήγησης, αναγνωσιμότητας και χαμηλής εκφραστικότητας. Οπότε θα μπορούσε κάποιος να πει συχνά η εκφραστικότητα χάνεται στην ευχρηστία. Θέλουμε να κάνουμε κάτι πολύ εύχριστο, όμως χάνουμε στην εκφραστικότητα. Και αν έπρεπε κάτι να πούμε από όλα αυτά, θα λέγαμε ίσως οι διαδραστικές όψεις προσφέρουν ένα καλό συμβιβασμό αυτό το πράγμα. Δηλαδή και είναι εύκολα και έχουν μια κάποια εκφραστικότητα. Άρα, τι μπορούμε να κρατήσουμε ως γενικό συμπέρασμα? Ότι κάθε υπόδειγμα έχει διαφορετικά δυνατά και αδύνατα σημεία. Και το βασικό, ας πούμε, θέση δικιά μου είναι ότι αν θέλουμε πράγματι να καλύψουμε αρκετές από τις συνηθισμένες ανάγκες, πρέπει να στηρίζουμε περισσότερα το ενός υποδείγματος. Δεν είναι το πάμε μόνο έτσι ή το πάμε μόνο αλλιώς. Και προφανώς η επιλογή εξαρτάται από την ιεράρχηση των αναγκών και το κόστος των τεχνικών λύσεων. Εντάξει. Άρα, αυτό το κρατάμε στο μυαλό μας, αυτές τις έννοιες, και τώρα μπορώ να προχωρήσω στο δεύτερο μέρος, που είναι λίγο να επικεντρωθώ λίγο στις διαδραστικές όψεις και κυρίως στο faceted search, το οποίο καλό είναι να δούμε διάφορες εκδοχές και να καταλάβουμε που υπάρχουν. Λοιπόν, τι κάνουμε συνήθως, να το πάμε τώρα από την πλευρά της αναζήτησης το ξεκινάμε. Τι κάνουμε όταν συνήθως θέλουμε να βρούμε κάτι? Πάμε σε μια μηχανή αναζήτησης, προσπαθούμε να εκφράσουμε την πληροφοριακή ανάγκη που έχουμε και παίρνουμε μια κατάταξη γραμμική των ευρεθέντων. Okay. Ωραία. Συνήθως τώρα αυτό, σε επίπεδο ιστού πάει καλά. Στην πραγματικότητα μας φαίνεται ότι πάει καλά. Γιατί μας φαίνεται ότι πάει καλά? Στην ουσία δεν πάει πολύ καλά, αλλά μας φαίνεται ότι πάει καλά. Γιατί? Διότι ο ιστός είναι τόσο μεγάλος που σχεδόν ό,τι και να γράψεις, σχεδόν, θα βρεις κάτι που ταιριάζει και νιώθεις ικανοποιημένος. Εντάξει. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος που μας κάνει να νιώθουμε ότι λειτουργεί πολύ καλά. Πέραν αυτού, οι μηχανές αξιοποιούν και άλλα στοιχεία, πέραν του περιεχομένου των σελίδων, όπως η συνδεσιμότητα των σελίδων, η δημοτικότητα και άλλα. Οπότε έχουν επιπλέον πληροφορίες για να μας δώσουν κάτι που μας φαίνεται καλό. Σε μικρότερες όμως συλλογές δεν λειτουργεί τόσο καλά αυτό το μοντέλο. Απλά γράφουμε μια λέξη και παίρνουμε κάτι. Οπότε έχουμε ανάγκες να κάνουμε επέκταση του ερωτήματος με συνώνυμα, θησαυρούς όρους, να έχουμε πλέον στατιστικά λεξικά. Έχουμε τις ανάγκες ομογενοποίησης, κανονικοποίησης. Εντάξει, οπότε σε μικρότερες συλλογές δεν είναι τόσο καλό αυτό το μοντέλο. Και όποιος πάει να το εφαρμόσει, το βλέπει, ας πούμε, τις αδυναμίες αυτού του μοντέλου.
Τώρα, κομβικής όμως σημασίας σε αυτό το μοντέλο το οποίο έχει επικρατήσει στον τρόπο που προσπελάβουμε πληροφορίες στον ιστό είναι η σημασία της κατάταξης των αποτελεσμάτων. Τόσο που έχει βγει και αυτό το ανέκδοτο, αν δεν το έχετε ακούσει, ότι ο καλύτερο μέρος για να κρύψεις ένα πτώμα είναι η δεύτερη σελίδα αποτελεσμάτων του Google, το οποίο μαρτυρείται και από στατιστικά της κίνησης. Δηλαδή, σχεδόν όλοι κοιτάζουν μόνο την πρώτη σελίδα και μόνο τα πρώτα hits. Εντάξει. Άρα, αυτό καταδεικνύει τη σημαντικότητα της καλής κατάταξης. Το ερώτημα όμως που θέτω είναι το εξής. Είναι μια καλή κατάταξη πάντα αρκετή? Δηλαδή το ερώτημα είναι, γιατί ψάχνω πληροφορία? Τις περισσότερες φορές, και αυτό έχει καταγραφεί και έχει μετρηθεί, χρειαζόμαστε πληροφορίες για να πάρουμε μια απόφαση. Ό,τι και αν είναι, τι θα διαβάσουμε, τι θα εγκαταστήσω, ποια επιλογή θα διερευνήσω περαιτέρω, τι θα αγοράσω, ποια πτήση, τι θα φάω, τι θα ακούσω, τι θα ψηφίσω, ποια θεραπεία θα δώσουμε σε ένα ασθενή. Οπότε πάντα έχουμε να κάνουμε ένα task. Και στην ουσία αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, ναι, ορισμένες φορές θέλω να βρω το τηλέφωνο της Toyota. Ωραία, για να πάρω, να κάνω ένα service. Okay. Αλλά αυτό αντιστοιχεί σε μικρό ποσοστό από τις πληροφοριακές μας ανάγκες. Οι πιο μεγάλες, οι πιο συχνές είναι ότι θέλουμε να πάρουμε μια απόφαση. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Ότι στην ουσία δεν θέλουμε να βρούμε μόνο ένα hit, το πιο καλό. Θέλουμε να δούμε τι υπάρχει, να καταλάβουμε τις επιλογές μας και να πάρουμε μετά μια επιλογή. Αυτή που φαίνεται να μας ταιριάζει, αυτή που φαίνεται ότι είναι καλύτερη. Άρα, ακόμα κι αν μπορούμε να φτιάξουμε το τέλειο μηχανισμό για ranking, εντάξει, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, να ισχυριστούμε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να στηρίξουμε τη διαδικασία κατανόησης, τη διαδικασία λήψης απόφασης. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι σχετικό είναι η έννοια της εξερευνητικής αναζήτησης, όπου αναφέρεται σε δραστηριότητες ανθρώπων που δεν είναι πολύ ειδικοί με το πεδίο πληροφοριών που υπάρχουν, δεν είναι σίγουροι για το πώς θα επιτύχουν τους στόχους τους, ούτε για τους στόχους τους, αν είναι ξεκάθαροι στο μυαλό τους. Οπότε πρακτικά αναφέρεται σε διαδικασίες που συνδυάζουν κυρίως query, επερωτήσεις και πλοήγηση. Εντάξει, πέρα. Και πολλές φορές στο μυαλό μας γίνεται η αξιολόγηση, η σύγκριση και η σύνθεση. Εντάξει, αλλά πρακτικά σε επίπεδο συνήθως λειτουργεί πλοήγηση και επερώτηση. Τώρα, το ερώτημα είναι, υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις που θα μπορούσαμε να πούμε που θα μας οδηγούσαν σε κάποιο είδους αποτελεσματική εξερευνητική αναζήτηση? Δηλαδή, αν θέλουμε να το στηρίξουμε αυτό καλά, τι πρέπει να κάνουμε? Ένα που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι, ωραία, πρέπει να μπορώ να βρω εύκολα και αυτά που είναι χαμηλά στην κατάταξη. Άρα όχι μόνο τα πάνω-πάνω, πρέπει να έχω ένα εύκολο τρόπο να πηγαίνω και στα αυτά που είναι πίσω στην κατάταξη. Θέλω να έχω μια εποπτεία των ευρεθέντων και αυτό για να το καταλάβω πρέπει να είναι σε ομάδες. Θέλω να έχω επισκοπήσεις των αποτελεσμάτων. Μπορεί να είναι απλά πληθυκότητες, μπορεί να θέλω και γραφικές παραστάσεις. Θέλω να υποστηρίξω τη διαδικασία αναζήτησης, άρα να έχω sessions, άρα να το κάνω αυτό που κάνω σταδιακά, σε βήματα. Και επίσης θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ναι, και πλέον δεν είναι καλό να μιλάμε μόνο για κείμενα, μόνο για ιστοσελίδες, μόνο για PDF, μόνο για βάσεις δεδομένων, CSV, Excel κλπ. Πρέπει να μπορούμε να τα συνθέσουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα, στο εργαστήριο αυτό, τα τελευταία 12 χρόνια έχουμε κάνει έρευνα και προσπαθούμε να στηρίξουμε διαδικασίες εξερευνητικής αναζήτησης, να προωθήσουμε αυτό το μοντέλο και να το εξελίξουμε. Το 2009 με συνεργάτες είχαμε γράψει ένα βιβλίο και θυμάμαι τότε υπήρχαν πολύ λίγα συστήματα που έκαναν faceted search στο venere.com. Και τώρα, σήμερα, εγώ είμαι χαρούμενος που βλέπω ότι χρησιμοποιείται όλο και περισσότερες φορές, μέχρι και για το σούπερ μάρκετ το χρησιμοποιώ. Και έκτοτε, μέχρι σήμερα, υπάρχουν πολλά, έχουμε ασχοληθεί με πολλές επεκτάσεις του μοντέλου και εφαρμογές του μοντέλου. Τώρα, αν έπρεπε να
πούμε δύο-τρεις βασικές αρχές είναι ότι η πολυεδρική αναζήτηση, αν το μεταφράσουμε έτσι, είναι μια μέθοδος που βασίζεται σε sessions για τη διατύπωση ερωτημάτων και συνήθως μέσω απλών κλικ, η οποία προσφέρει επισκοπήσεις του συνόλου των αποτελεσμάτων και ποτέ δεν οδηγεί σε κενά σύνολα. Θυμάστε παλιά τις advanced search, συμπλήρωνες, πατούσε το κουμπί και δεν έπαιρνες τίποτα. Οπότε δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα, εντάξει, με αυτό το μοντέλο, πέρα από τι βλέπεις, τι έχεις και επιλέγεις. Οπότε το πρότυπο πρόσβασης είναι αυτό της ενοιολογικής εξερεύνησης που υποστηρίζεται. Και πλέον είναι απλό και εύκολα κατανοήσιμο από όλους τους χρήστες. Παραδείγματα υπάρχουν πάμπολα από παλιά, από το eBay, από το booking.com. Περιορισμένη λειτουργικότητα δυστυχώς βλέπουμε ακόμα στην ιστοαναζήτηση, δηλαδή μπορώ μόνο να φιλτράρω κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα δεν έχω ούτε πληθυκότητες ούτε εικόνα του τι γίνεται. Αντίστοιχα και με τις δημοσιεύσεις. Εντάξει, είναι πολύ φτωχή η πληροφορία που μας δίνεται. Εντάξει. Τώρα, αυτά ως γενικές αρχές και τώρα για να πάρουμε μια γεύση, ενδεικτικά και λόγω χρόνου μόνο λίγα μπορώ να δείξω χαρακτηριστικά κάποιων συστημάτων, ερευνητικών προτύπων που έχουμε αναπτύξει στο εργαστήριο στα τελευταία χρόνια. Κάθε ένα από αυτά πιάνει και μελετάει ένα θέμα, προσφέρει κάτι παραπάνω και όλο αυτό μας δίνει κάποια εικόνα και ιδέα για το τι θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, πού και για ποιο λόγο. Λίγο πολύ κάθε χρόνο προσπαθούμε και εξελίσσουμε αυτό το μοντέλο προς διάφορες κατευθύνσεις. Αν έπρεπε τώρα να το μοιράσω, να το κατηγοριοποιήσω, θα λέγαμε ωραία. Υπάρχουν κάποια συστήματα εξερευνητικής αναζήτησης που έχουμε φτιάξει, που αφορούν έγγραφα, δηλαδή το βασικό είσοδος είναι documents, και κάποια άλλα που είναι δεδομένα. Εντάξει. Τώρα, αυτά που είναι για έγγραφα, ενδεικτικά τώρα αναφέρω κάποια, έχουμε κάνει ένα σύστημα το οποίο αξιοποιείται ενσωματωμένα με τα δεδομένα. Άρα τα εξάγει και σου δίνει τρόπο να πλοηγηθείς και να εξερευνήσεις την απάντηση χωρίς να χρειάζεται εσύ να τα έχεις ορίσει τα μεταδεδομένα. Συστήματα τα οποία σε βοηθούν καλύτερα στη συμπλήρωση των ερωτημάτων που γράφεις. Γιατί είπαμε η καθοδήγηση είναι ένα σημαντικό αιτούμενο. Συστήματα τώρα που αυτόματα προσπαθούν και εντοπίζουν οντότητες και τις αξιοποιούν και το αξιοποιούν αυτό για να σου δώσουν πολυεδρική πάλι αναζήτηση και εφαρμογές σε διάφορα πεδία εφαρμογών και έργα. Έχουμε κάνει δουλειές οι οποίες είναι πώς μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία κατεβάσματος, εξαγωγής, εξόριξης γνώσης για να τα προσφέρεις όλα αυτά, μπορείς να το παραλληλοποιήσεις σε πολλές μηχανές με ίσο τρόπο, ακόμα και όταν έχεις αβεβαιότητα, προκειμένου να επιταχύνεις την απόκριση των συστημάτων. Ή πώς μπορείς να υποστηρίξεις ένα τέτοιο μοντέλο όταν δεν μπορείς να προσδιορίσεις την ίδια του facet της έδρας. Και σε συστήματα επιδεδομένων, και εδώ μία σημαντική διάσταση είναι η έννοια της προτίμησης. Του preference, πώς υποστηρίζουμε την έννοια του preference σε τέτοιου είδους συστήματα. Λοιπόν, έχουμε μερικές διαφάνειες για να πάρουμε μια γεύση. Αυτό ήταν το 2009. Ήταν μια μηχανή αναζήτηση που φτιάξαμε, που εν αντιθέσει και με αυτά που χρησιμοποιούμε ακόμα και τώρα, εξήγαγε όλα τα ενσωματωμένα με τα δεδομένα των σελίδων, άρα μπορούσες να έχεις την κατανομή σε έτη, σε τύπους αρχείους, σε γλώσσα, και να κάνεις και αυτόματη ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς όλα αυτά έχουν αξιολογηθεί και με χρήστες και σε πολλά τάση που κάναμε συνήθως στο 1/3 έπεφτει ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος για να φέρεις πέρα σε ένα task. Εντάξει, διότι του λες μια πολύπλοκη ανάγκη, βλέπει τι γίνεται, λίγο περιορίζει από εδώ, από εκεί και σιγά σιγά φτάνει στο τελικό ζητούμενο. Εδώ είναι ένα άλλο σύστημα που είναι πώς μπορούμε στις
Τάσει. Αν βάλω αυτό, είναι τελείω διαφορετικό. Θα είναι όλο. Όλο το μεγάλο. Κοίτα πώ ήταν αυτό. Κάποιο μικρόφωνο. Εδώ τώρα. Λοιπόν, εδώ ήταν ένα άλλο σύστημα, όπου είναι πώς μπορούμε, όταν κάνουμε συστάσεις στον χρήστη, ενώ γράφει τα ερωτήματα, να βλέπει στιγμιαία και την ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα πάρει. Άρα, δηλαδή, δεν περιμένεις να στείλεις το ερώτημα, το επεξεργαστείς, να κάνεις την ανάλυση, αλλά κάνεις μια ανάλυση για το ποια είναι τα συχνά και ποια έχεις προαποθηκευμένα και ειδικά ευρετήρια, ώστε να είσαι σε κάποιες εκατοντάδες μιλισεκόν και να μπορεί να το κάνεις γρήγορα. Οπότε είναι μια κατηγορία για να, το οποίο είναι χρήσιμο για την αποσαφήνιση. Γράφεις την ίδια λέξη, ένα όνομα και υπάρχουν πολλοί. Οπότε ανάλογα με αυτό μπορείς γρήγορα να δεις ποια είναι ακριβώς η συμπλήρωση που πρέπει να κάνεις στο ερώτημα όταν γράφεις. Και αυτό τώρα γενικεύεται σε ό,τι προεπεξεργασία, τύπου προεπεξεργασίας θέλεις για τα documents. Εδώ, για παράδειγμα, είναι μια εφαρμογή όπου την ώρα που πας να γράψεις το ερώτημά σου, βλέπεις δεξιά την ανάλυση του περιεχομένου που θα έπαιρνες και εδώ σε ενδιαφέρουν οι οντότητες person, dates και ούτω καθεξής. Άρα είναι κάτι το οποίο γενικεύεται και μας δίνει πιο πλούσιες συστάσεις την ώρα που πληκτρολογούμε. Τώρα, ένα άλλο στη κατηγορία συστημάτων είναι πώς μπορούμε αυτόματα να εντοπίζουμε οντότητες και να τις συνδέουμε με εξωτερική πηγή δεδομένων, χωρίς να χρειάζεται να το έχουμε κάνει εκ των προτέρων. Αυτό τώρα το ήταν το 2012, όπου τι γίνεται. Κάνεις μια αναζήτηση και εκείνη την ώρα που έρχονται τα αποτελέσματα, μπορεί να είναι εξωτερικά από μια μηχανή αναζήτησης, από ένα σύστημα που έχεις κάνει εσύ, εκείνη την ώρα γίνεται εξόρυξη οντοτήτων από τα snippets, τις μικρές παραγράφους εδώ. Έχεις κολλήσει, έχεις κουμπώσει κάποια εξωτερικά συστήματα που είναι πηγές δομημένων δεδομένων για πρόσωπα, για οργανισμούς, ό,τι θες εσύ. Και εκείνη την ώρα σου φτιάχνει όλα αυτά εδώ και μπορείς να δεις την απάντησή σου. Α, υπάρχει, ξέρω εγώ, για το Sarkozy υπάρχουν 8 hits. Δεν τον έβρισκες στο Sarkozy τώρα, θα πάει πολλές σελίδες πίσω. Ούτε έχεις μια εποπτεία. Ενώ εδώ μπορείς να το δεις αμέσως. Εντάξει. Και επίσης με τις κατάλληλες συνδέσεις προς τις περιγραφές αυτών των οντοτήτων. Εντάξει. Οπότε εδώ είναι για την περίπτωση που λες, ωραία, δεν θέλω να διαφορετικά σενάρια, δεν θέλω, δεν έχω μία βάση γνώσης, θέλω ανάλογα με την ερώτηση να πληρώνω αυτό το κόστος. Εντάξει, και μπορείς να ορίσεις και για πόσα από τα hits θα ήθελες να γίνει. Εντάξει. Και μπορείς επίσης κατ' επιλογή σε όποιο κείμενο έτσι βρεις να αναλύσεις και να βρεις τα entities. Εντάξει, οπότε αυτά είναι παραδείγματα πώς συνδυάζουμε κείμενα, έγγραφα με δομημένο περιεχόμενο που έχουμε σε διάφορες μορφές. Και εδώ τώρα υπήρχε και δυνατότητα ο ίδιος ο χρήστης να διαμορφώσει τον τύπο των οντοτήτων που τον ενδιαφέρει. Δηλαδή κάποιος τον ενδιαφέρει το τένις. Και υπάρχει μια πηγή που έχει ονόματα αθλητών, μια άλλη τουρνουά, μια άλλη χώρες. Οπότε να μπορεί ο ίδιος να κάνει plug στις εξωτερικές πηγές και ό,τι και αν ψάξει, αυτόματα να ευρετηριάζεται και να δίνεται αυτή η δυνατότητα ώστε να μπορείς να περιορίσεις την απάντησή σου. Τώρα, εφαρμογές αντίστοιχες είχαμε κάνει στα πλαίσια διαφόρων και ευρωπαϊκών έργων, στο Patent Search. Το Patent Search είναι ένα παράδειγμα επαγγελματικής αναζήτησης, όπου δεν έχεις την ανοχή να χάσεις κάτι, πρέπει να τα βρεις όλα πριν κατοχυρώσεις κάτι για να είσαι σίγουρος. Οπότε είναι εφαρμογές αναζήτησης με αυξημένες απαιτήσεις σε ανάκληση, αλλά και ακρίβεια προφανώς. Ή σε ερευνητικές υποδομές για τη θαλάσσια ζωή, όπου εδώ τώρα είναι άλλα οι τύποι οντοτήτων που ενδιαφέρουν τις κοινότητες εκείνες. Εντάξει, έχουμε foul countries, species, water areas και το καθεξής. Τώρα υπάρχει και περίπτωση που λες, ωραία, δεν υπάρχει ένα πεδίο εφαρμογής, δεν με ενδιαφέρει ο αθλητισμός, δεν με ενδιαφέρει η θαλάσσια ζωή, θέλω να εντοπίζει το σύστημα αυτόματα.
και να προσπαθεί να συνοψίσει τα κυρίαρχα. Οπότε αυτό ήταν η δουλειά, αυτό ήταν το 14, όπου στην ουσία θέλαμε να δώσουμε στο χρήστη, όπως δεν φαίνεται εδώ παρακάτω, μια ακολουθία από γνωσιακούς γράφους που παράγονται αυτόματα και ορίζεις εσύ πόσο μεγάλη θέλεις να είναι, που συνοψίζουν τα σημαντικά. Ποια σημαντικά? Των κορυφαίων ευρεθέτων που προσδιορίζεις και ακολουθώντας μια αυτόματη διαδικασία εντοπισμού, σύνδεσης και αλγόριθμου για να εντοπίσει τα πιο σημαντικά. Τώρα, οπότε αυτά για το κομμάτι των εγγράφων, ας πούμε λίγο και για τις προτιμήσεις. Λοιπόν, το Faceted Search, για το οποίο σας μίλησα ήδη, εκ των πραγμάτων έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό στο φιλτράρισμα για όλους, όμως έχει λίγο απλοϊκές επιλογές για την κατάταξη των αντικειμένων. Δηλαδή, συνήθως βρίσκουμε ξενοδοχεία και αύξησα φθήνουσα ως προς την τιμή. Είναι συνήθως απλοϊκό. Οπότε, στο εργαστήριο έχουμε κάνει μια επέκταση του μοντέλου αυτού, ώστε να υποστηρίζει και προτιμήσεις. Και αυτές οι προτιμήσεις να τις δίνει ο χρήστης διαδραστικά, εκεί που χρειάζεται μόνο. Εντάξει, όχι ένα προφίλ στάνταρ, την ώρα που εξερευνάς και βλέπεις. Και αυτές οι προτιμήσεις καθορίζουν την κατάταξη των αντικειμένων. Αυτές οι προτιμήσεις δεν είναι μόνο απλές, είναι και σύνθετες. Άρα κάνει σύνθεση προτιμήσεων. Έχει κληρονομικότητα, λες, μου αρέσουν, προτιμώ τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα από τα ασιάτικα και αυτό θα κληρονομηθεί σε όλες τις χώρες. Και αυτοματεποίηση συγκρούσεων, όμως μπορώ να πω ότι προτιμώ τα κορεάτικα από τα, ξέρω εγώ, ισπανικά αυτοκίνητα. Εντάξει, άρα να μπορώ να πω σύνθετες προτιμήσεις που έχουμε στο μυαλό μας και το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ότι αυτό υποστηρίζει καλύτερα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εντάξει, και επιταχύνει τη διαδικασία. Και πρόσφατα, δηλαδή πέρσι, κάναμε και μια επέκταση που έχει μια αυτόματη κατάταξη και έχει approximate matching, αλλά δεν θα πω σε αυτό, να μείνω λίγο να περάσω αυτό με τις προτιμήσεις. Από ένα πρωτότυπο ερευνητικό, τον Ήπαλο, ας πούμε ότι κάποιος θέλει να επιλέξει ένα αυτοκίνητο, τι θα πάρει. Και ας υποθέσουμε ότι προσφέρονται αριστερά όλα αυτά τα οι έδρες, με βάση πόσες πόρτες έχει, τύπος μηχανής, μοντέλο, ταχύτητες, έχεις όσα φίλτρα, κατηγορίες φίλτρων θέλεις. Εντάξει, συνήθως αυτά που χρησιμοποιούμε, επιλέγεις κάτι και φιλτράρονται. Βλέπεις μόνο αυτά και μετά κάνεις επιπλέον φίλτρο και ούτω καθεξής. Δεν μπορείς να τα διατάξεις αυτά που είναι στο κέντρο παρά μόνο με συνήθως ένα ή δύο γνωρίσματα. Εντάξει. Τώρα, στο σύστημα αυτό μπορείς να εκφράσεις προτιμήσεις όπως προτιμάω τα κορεάτικα από τα ευρωπαϊκά. Οπότε, δηλαδή, αντί του απλού κλικ, μπορεί να έχεις ένα δεξί κλικ και να πεις prefer to European. Οπότε, έχεις τέτοιες δηλώσεις και ποιο είναι το αποτέλεσμα που φαίνεται εδώ δεξιά, ότι βλέπεις μια κατάταξη, φτιάχνει διάφορα blocks των hits, τα πιο επιθυμητά είναι αυτά εδώ, Hyundai, Hyundai, Kia και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Άρα δεν φιλτράρεις και χάνεις κάποια πράγματα, διαμορφώνεις μια προτίμηση. Εντάξει. Άρα ξέρεις ποια είναι τα πιο επιθυμητά, αλλά βλέπεις και τι άλλο είναι κοντά. Και μπορείς να κάνεις σύνθεση προτιμήσεων. Δηλαδή μετά του λες ότι έχω προτίμηση στα πιο οικονομικά αυτοκίνητα. Και δεν λες ποιο είναι πιο ισχυρό, ότι είναι, η προέλευση είναι πιο ισχυρό για σένα ή η τιμή. Λες, έχουν, δεν λες τίποτα, άρα έχουν την ίδια προτεραιότητα. Οπότε κάνει μια, ας μην σας κουράσουμε τεχνικά θέματα, μια σύνθεση συγκεκριμένων προτιμήσεων και θα δούμε πάνω-πάνω το πιο επιθυμητό είναι το τάδε Fiat. Γιατί είναι το πιο φτηνό, είναι το καλύτερο ως προς το κόστος. Και το Hyundai, το τάδε, γιατί είναι κορεάτικο και είναι το πιο φτηνό από τα κορεάτικα. Εντάξει. Άρα, και αυτό μπορεί να το συνεχίσει κανείς στην πορεία, άρα δομεί σιγά σιγά τις προτιμήσεις του, μπορεί να βάλει προτεραιότητες και ούτω καθεξής. Οπότε αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Και αυτό τώρα το μοντέλο που σας λέω το έχουμε χρησιμοποιήσει σε διάφορα πράγματα, δηλαδή στο πώς κάποιος ταυτοποιεί ένα είδος ψαριού. Πώς για αυτούς που ασχολούνται με τον τομέα είναι να ανακαλύψουν ένα καινούργιο είδος που δεν το έχει παρατηρήσει κάποιος. Οπότε
μπαίνουν σε μια διαδικασία, αλλά τα εργαλεία που έχουν σε αυτή την περιοχή είναι δύσκολα για να το καταλάβουν ποιο είδος είναι. Ενώ εδώ το κάνεις σταδιακά, βήμα-βήμα, και όπου δεν είσαι σίγουρος κάνεις προτιμήσεις, οπότε δεν κάνεις επιλογές. Για το τι θα ψηφίσεις, ως προς διάφορα κριτήρια και μπορεί να εκφράσεις τις προτιμήσεις, μέχρι σε ποιο τμήμα πανεπιστημίου να δηλώσει το μηχανογραφικό σου ότι θες να δηλώσεις. Οπότε δηλαδή είναι ένα γενικό μοντέλο. Εμένα με ενδιαφέρει κυρίως το πώς σου δίνουμε γενικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά πεδία και ποιοι είναι αυτοί οι βασικοί μηχανισμοί. Τώρα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή πριν 2 χρόνια είχαμε μια συνεργασία με την Toshiba Research Europe, όπου αυτό το μοντέλο με τις χρησιμοποιήσεις, με τις προτιμήσεις, είναι στον πυρήνα του manager που συντονίζει το διάλογο με το χρήστη. Δηλαδή, φανταστείτε το booking.com, μόνο φωνητικά λες τι θες. Θέλω στο ρεύμα, από τότε στότε, προτιμώ τόσο, αυτό, πρέπει να σου πει το σύστημα, οπότε έχεις τη λέξη του προτιμάω, εντάξει, προτιμώ αυτό από αυτό, και καταλήγει, ας πούμε, να υποστηρίξουμε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, οπότε, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα των παρουσιάσεων, αυτό που κρατάμε είναι ότι οι υπηρεσίες αναζήτησης και πρόσβασης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση του διαθέσιμου υλικού. Δηλαδή, ακόμα και αν έχουμε ένα εξαιρετικό υλικό πλούσιο και όλα αυτά, άμα δεν έχουμε καλές υπηρεσίες πρόσβασης, δεν αξιοποιείται πολύ καλά. Το άλλο που είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι τις περισσότερες φορές καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση. Οπότε είναι καλό να υποστηρίξουμε όσο μπορούμε την εξερευνητική αναζήτηση ως μια διαδικασία που τη στηρίζει καλύτερα. Και τα ωφέλη αυτής της διαδικασίας είναι ότι έχουμε μια εποπτεία ότι υπάρχει. Σταδιακά μειώνουμε τις επιλογές. Δεν έχουμε αδιέξοδα. Άρα καλύτερη στήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και από αξιολογήσεις με χρήστες που έχουμε κάνει τελευταία χρόνια είναι ότι επιταχύνουν τη διαδικασία του κάποιος θέλει να βρει αυτό που πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις και επίσης αυξάνουν το βαθμό ικανοποίησης του χρήστη. Και εφαρμογές αυτού του υποδείγματος μπορούν να εφαρμοστούν σε συλλογές διαφόρων τύπων. Οπότε και ως εικόνα το βασικό point είναι ότι κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει τα συστήματα στην αναζήτηση και στην πλοήγηση να είναι σαν μαύρα κουτιά. Εντάξει. Όσο περισσότερο είναι ανοιχτό και βλέπεις τι υπάρχει και ούτω καθεξής, τόσο καλύτερο είναι η καλύτερη χρήση του περιεχομένου. Λοιπόν, ευχαριστώ για την προσοχή σας.